Επιτέλου, θα ναι. βγάλουμε τη μάσκα. Εφόσον οι πλήστε έχουν εμβολιαστεί, δεν παρέχει και ιδιαίτερη προστασία για όσου την φορά. Και όπω τη φοράμε, να προσθέσω. Λοιπόν. Ναι. Ε, νομίζω ότι οι οδηγίε ήταν ξεκάθαρες. Όταν εμβολιάζομαι, δεν εμβολιάζομαι για να απαλλαγώ στα πρώτα στάδια ε, αυτή τη καινούργια ε, φάση που περνούμε. Ξέρετε, η, η ογενή αυτή λίμοξη έχει τι διάφορε φάσει την πρώτη φάση που την γνωρίσαμε και κάναμε lockdowns. Η δεύτερη φάση που λέμε ότι η ατομική προστασία χαρακτηρίζεται από την ορθή χρήση της μάσκας, της απόστασης και της αντισηψίας. Και, πάμε στη... και ταυτόχρονα εισέρχεται το εργαλείο εμβολιασμό. Μέχρι που να ολοκληρωθεί όλη η μεταλλακτικότητα του εμβολίου, οφείλουμε εκεί που υπάρχουν χώροι συγχρονισμού να έχουμε Α, τουλάχιστον τα μέτρα της ατομικής προστασίας ενεργά για την ώρα. Εκεί που θα αναπτύξουν όλες οι υπηρεσίες, τις εξυγχρονισμένες σε τεχνολογία, α, προληπτικές σε εξαερισμό, α, αν θέλετε, α, συσκευές, τότε... Ίσως να αρχίζουμε να λέμε ότι θα εγκαταλείψουν και τι μάσκε. Να είστε βέβαιοι ότι η επιστήμη θα οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα σε ασφαλή επιστροφή στην κανονικότητα, όπω και αυτή ερμηνεύεται για τον καθένα.